Θα μείνουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Θα έρθουμε και πάλι στο στούντιο να συζητήσουμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας με τον κύριο Λιούμπα, διεθνολόγο στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, τομέα Ασίας, με εξειδίκευση την Κίνα. Καλησπέρα σας, κύριε Λιούμπα. Ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Να μιλήσουμε για την Κίνα, την υπερδύναμη για την οποία ακούγονται πολλά, για τον κύκλο επιρροής της, για την τοποθέτησή της στην διεθνή σκακέρα. Να ξεκινήσουμε από την Μέση Ανατολή. Θα ήθελα να ενημερωθούμε, να μας βοηθήσετε σε αυτό, για την στάση της Κίνας. Είναι στη λίστα των παικτών, των ισχυρών παικτών που παρακολουθούν από κοντά την ευρύτερη περιοχή. Ήθελα να ρωτήσω αφενός εάν διαδραματίζει ρόλο στις εξελίξεις και αφετέρου αν όντως παρακολουθεί στενά, αν ασκεί επιρροή στα όσα συμβαίνουν στην φλεγόμενη Μέση Ανατολή. Η Κίνα έχει παρουσία στη Μέση Ανατολή, δεν έχει τη μόχλευση, αν θέλετε, που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε την ειδική σχέση του άξονα Τελαβίβου-Ουάσιγκτον προφανώς, αλλά έχει συμφέροντα εδρεωμένα στην περιοχή. Είναι συνομιλητής από τη μία άκρη της Μέσης Ανατολής, που αν θεωρήσουμε ότι είναι το Ιράν, μέχρι και το Ισραήλ, γιατί έχει οικονομικούς δεσμούς με το Ισραήλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει έναν πιο δυναμικό ρόλο σε ό,τι αφορά ειδικά την εξέλιξη της κρίσης που βιώνουμε αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ με τις πολεμικές ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Συγκεκριμένα, εάν θέλετε να μιλήσουμε για το τώρα, για την επικαιρότητα δηλαδή, το οποίο έχει και Βεβαίως. πολύ ενδιαφέρον, αυτή τη στιγμή που εμείς μιλάμε διεξάγεται στο Πεκίνο μία σύνοδος στην οποία προεδρεύει ο πρόεδρος της Κίνας, ο Σι Τζιν Πινγκ, και μετέχουν οι πρόεδροι και οι επικεφαλείς, οι αρχηγοί των κρατών, αραβικών κρατών. Δηλαδή, μεταξύ των οποίων, ας πούμε, για παράδειγμα, για να δώσω να καταλάβετε, είναι το Μπαχρέιν, είναι το Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είναι η Τινησία. Επισκέπτεται επίσης την Κίνα ο πρόεδρος της Αιγύπτου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή συμβαίνουν πολλά πράγματα στην Κίνα, τα οποία είναι σε εξέλιξη. Δεν έχει αποκρισταλωθεί ένα κείμενο αρχών, αλλά ακούμε αυτή τη στιγμή από τις ειδήσεις δηλαδή κυρίως, ότι υπάρχει ένα κείμενο στο οποίο έχουν συμφωνήσει οι ηγέτες των αραβικών κρατών να το προσυπογράψουν, και αναφέρεται στα γεγονότα που διαδραματίζονται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος Σι Τζιν Πινγκ κάλεσε για τερματισμό του πολέμου, μιλάει για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Αυτό σε συμφωνία με τον πρόεδρο Σίσι της Αιγύπτου προφανώς. Και σε δεύτερη φάση, παράλληλα δηλαδή με αυτή τη σύνοδο, έχουμε τις διμερείς επαφές Αιγύπτου-Πεκίνου, οι οποίες κατέληξαν σε ορισμένες συμφωνίες. Οι συμφωνίες αυτές δεν είναι άσχετες από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθότι μιλάμε για συμφωνίες συνολικά 14 δισεκατομμυρίων περίπου δολαρίων. Είναι ένα μεγάλο ποσό. Αφορά επενδύσεις της Κίνας στην οικονομική ζώνη του Σουέζ, αφορά επενδύσεις της Κίνας στη νέα διοικητική πρωτεύουσα που ετοιμάζει η Αίγυπτος 30 μίλια περίπου ανατολικά του Καΐρου. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Κίνας μετρούν 10 χρόνια και βρίσκονται σε αυτό που οι Κινέζοι ονομάζουν ολοκληρωμένη στρατηγική εταιρική σχέση. Για να σας δώσω να καταλάβετε, η Κίνα με όλες τις χώρες του κόσμου διακρίνει τις σχέσεις της σε 5 επίπεδα. Το συγκεκριμένο που σας ανέφερα τώρα είναι το τέταρτο υψηλότερο. Μάλιστα. Συνεπώς, οι σχέσεις Αιγύπτου και Κίνας βρίσκονται πάρα πολύ, είναι καλά εδρεωμένες δηλαδή. Είναι στο επίπεδο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η Κίνα με το Πακιστάν αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και όπως είπατε, είναι μια διακρατική συνεργατική δομή την οποία χρησιμοποιεί με τους εταίρους της η Κίνα. Βασίζεται σε μια συνεργασία η οποία δεν είναι ευκαιριακή. Βασίζεται σε διάφορα επίπεδα. Δύο ερωτήματα που ακούμε συχνά, που τίθενται συχνά. Το πρώτο, αν ευσταθεί ο χαρακτηρισμός δίπολο πίεσης από τη μία η Αμερική και από την άλλη η Κίνα όσον αφορά τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Μου είπατε ότι υπάρχουν ενεργές σχέσεις με το Ισραήλ, άρα δεν έχει την απολυτότητα αυτήν η παρέμβασή της όπως της Αμερικής, με τις ΗΠΑ να είναι σαφώς υπέρ του Ισραήλ στρατηγικά και σε επίπεδο κυβέρνησης τουλάχιστον.
Ναι, λοιπόν, οι σχέσεις της με το Ισραήλ, της Κίνας με το Ισραήλ, είναι περιορισμένες. Το Ισραήλ πάντοτε, εάν μιλάμε τώρα σε επίπεδο διμερές σχέσεων, θα προφανώς θα επικρατήσει η όποια πίεση της Αμερικής στο Ισραήλ παρά της Κίνας. Εάν υποθέσουμε ότι μπορούσε κανείς να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ. Το Προφανώς, ναι. Ισραήλ δεν πιέζεται βέβαια, γιατί πάνω απ' όλα για τους Ισραηλινούς είναι τα εθνικά συμφέροντα. Που σημαίνει ότι ακόμη και αν η Ουάσιγκτον ή το Πεκίνο αποφάσισε αύριο πρωί να εξαντλήσει την πίεσή του προς το Ισραήλ, σε καμία περίπτωση το Ισραήλ, εάν θεωρούσε ότι αυτή η πίεση τίθεται ενάντια στα εθνικά του συμφέροντα, δεν θα συνενούσε. Θα ήταν ακόμη και για την Ουάσιγκτον δηλαδή εξαιρετικά δύσκολο να πείσει το Ισραήλ να κινηθεί προς την κατεύθυνση που Αυτό το αυτή βλέπουμε όντως. επιθυμεί. Να το θέσω διαφορετικά. Υπάρχει κάτι το οποίο επιδιώκει η Κίνα εν μέσω αυτής της, του πολέμου μεταξύ Ισραήλ-Χαμάς? Δύο πράγματα. Το πρώτο, σε ό,τι αφορά τη θέση της στη διεθνή σκηνή, να καταδείξει με τρόπο πιστικό και με αυτή τη σύνοδο τα καταφέρνει ουσιαστικά, ότι αποτελεί υπολογίσιμο διεθνή παράγοντα ο οποίος συμβάλλει στην σταθερότητα και στην ειρήνη. Δεν προτρέπει δηλαδή στη συνέχιση εχθροπραξιών, αλλά σε κάθε περίπτωση ότι είναι και αυτή μια δύναμη η οποία μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλες συνόδους οι οποίες έχουν λόγο στα μείζωνα διεθνή προβλήματα τα οποία βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι δηλαδή μονοπόλιο η Αμερική στην αναζήτηση κάποιας λύσης, ούτε η Ευρώπη. Είναι και η Κίνα στο τραπέζι. Αυτό είναι το ένα. Ναι. Το δεύτερο, σε μικρότερο, σε περιφερειακό επίπεδο, είναι να ισχυροποιήσει περαιτέρω τις σχέσεις της με τα αραβικά κράτη, διότι τα αραβικά κράτη θα αποτελέσουν μελλοντικά την εμπροστοφυλακή της Κίνας, αν θέλετε, στην επιδίωξή της να σχηματίσει μια ευρύτερη συμμαχία, αυτό που αποκαλούμε Παγκόσμιος Νότος, αυτό που είναι BRICS Plus αυτή τη στιγμή, η οποία αυτή η Παγκόσμια Συμμαχία έχει ως στόχο να καταστήσει τον κόσμο μας πολυπολικό. Είναι η μετάβαση ισχύως από την Δύση προς την Ανατολή και προς τον Παγκόσμιο Νότο. Αυτές οι χώρες λοιπόν με ομπρέλα την Κίνα μπορούν να σχηματίσουν μια συμμαχία η οποία αν θέλετε να τη μετρήσουμε με πόρους, έχει μετρήσιμη ισχύ σε πρακτικά θέματα. Διαθέτει μονοπόλιο στο πετρέλαιο, διαθέτει πληθυσμιακή υπεροχή, διαθέτει βιομηχανική βάση ανώτερη από τις Δύσεις αυτή τη στιγμή και με τις χρηματοδοτήσεις που μπορούν να εξασφαλίσουν μέσω των Αραβικών Εμμυράτων και των υπολείπων πετρελοπαραγωγών χώρων, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να συγκεντρώσει και άμεσα διαθέσιμα κεφάλαια. Το σημαντικότερο σε αυτή την εξέλιξη είναι ότι θα μπορούσε να αμφισβητηθεί, εν δυνάμει το λέμε αυτό, είναι μια πιθανότητα, η μονοπωλιακή θέση του δολαρίου ως αποθεματικό νόμισμα ή ως ανταλλακτικό νόμισμα, εφόσον προέρχεται μια συμφωνία μεταξύ αυτών των χωρών και της Κίνας, προκειμένου να περιοριστεί η επίδραση του δολαρίου. Η Κίνα έχει αναφέρει σε άσχετο χρόνο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να εργαλειοποιήσουν ή να στρατικοποιήσουν την οικονομική τους ισχύ. Δηλαδή ότι χρησιμοποιούν με πολεμικό τρόπο όταν απαιτείται τους διεθνείς θεσμούς τους οποίους διαθέτουν επιρροή. Αυτή την επιρροή ακριβώς τονίζει η Κίνα ότι πρέπει επιτέλους μετριαστεί σε έναν κόσμο ο οποίος δεν μπορεί να κυριαρχείται μόνο από τις Ηνωμένες Και Πολιτείες. πρακτικά νομίζω πως το κάνει, καθώς όπου έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ υπάρχει οικονομική δραστηριότητα εντονότατη της Κίνας. Σαφώς. Τώρα να Με έρθουμε. προσοχή βέβαια για να μην επιβληθούν δευτερεύουσες κυρώσεις εμπορικά προϊόντα τα οποία εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να μην υποπέσει τέλος πάντων στους διεθνείς εποπτικούς μηχανισμούς παράβαση, αν θέλετε να το πούμε έτσι, των όρων του εμπάργου που έχουν τεθεί εναντί της Ρωσίας κτλ. Και επειδή ως Έλληνες τα βλέπουμε όλα υπό το πρίσμα των συμφερόντων της δικής μας χώρας, ποια είναι η σχέση της Κίνας με την Ελλάδα, ποιος είναι ο βαθμός επιρροής της Κίνας προς την χώρα μας? Είναι μικρός. Η Κίνα σε εμάς έχει την επένδυση της Κόσκο στον Πειραιά. Δεν θέλησε ποτέ να μεγαλώσει αυτή την ας πούμε επένδυσή της, ούτε θέλησε ποτέ να αξιοποιήσει την χώρα μας σαν κάτι περισσότερο από αυτό που είναι. Είναι μια πύλη με την οποία συνομιλεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ξέρει πολύ καλά την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας και το ρόλο που παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα. Όπως επίσης είναι μια πύλη με την οποία συνομιλεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θετικό για τη χώρα μας και το οποίο αξιοποιεί η Κίνα είναι ότι η χώρα μας είναι ένας
έμπιστος ενδιάμεσος. Δηλαδή δεν φιλτράρει τις προθέσεις της Κίνας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα τις μεταφέρει με δικά της λόγια, αλλά θα τις μεταφέρει ως έχουν. Και ξέρει η Κίνα ότι όταν θα ακούσει κάτι από εμάς, το οποίο μεταφέρουμε εμείς εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυτό που είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι αυτό που θα θέλαμε εμείς να ακούσει η Κίνα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό αυτή την έννοια είμαστε ένας αξιόπιστος τρίτος εταίρος, ένας καλός ενδιάμεσος και φυσικά η πύλη εισόδου των προϊόντων για τη Βαλκανική και ενδεχομένως, εάν επεκταθούν τα σιδηροδρομικά δίκτυα μέσω των Βαλκανίων και ολοκληρωθεί ο Βαλκανικός διάδρομος, να είμαστε ακόμα πιο χρήσιμοι σε ένα τέτοιο νέο οικονομικό εμπορικό περιβάλλον, ένα logistics hub, ένας λογιστικός κόμβος για περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής μας. Μάλιστα. Αντίστοιχο επίπεδο η σχέση με την Τουρκία? Φαντάζομαι πως όχι. Όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση. Ούτε το μέγεθος, ούτε η γεωπολιτική θέση της Τουρκίας είναι τέτοια που να μπορεί να είναι συγκρίσιμη η Ελλάδα μαζί της. Αρεσκόμαστε εμείς εδώ στη χώρα μας να λέμε ότι είμαστε ένα ακριβό γεωπολιτικό οικόπεδο. Όντως είμαστε σε μια γωνιά της Ιφιλίου η οποία είναι κρίσιμη γεωπολιτικά. Ωστόσο θα πρέπει να κάνουμε δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, η Τουρκία είναι πολυτιμότερη σε όλους γεωπολιτικά, διότι αυτή όντως συνδέει την Ασία με την Ευρώπη, λόγω έκτασης και λόγω τοποθεσίας. Δεύτερον, ακόμη και εντός του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα και η Τουρκία θεωρούνται η νοτιοανατολική πτέρυγα ως ενιαίο οικόπεδο, αν θέλετε να μιλάμε με αυτούς τους όρους. Οπότε πληθυσμιακά, γεωπολιτικά και λόγω δυνητικής ανάπτυξης της οικονομίας της, η Τουρκία είναι ένας πολύτιμος εταίρος για την Κίνα. Η Κίνα έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις στην Τουρκία, σημαντικές κινέζικες τράπεζες έχουν τοποθετηθεί επενδυτικά στην Τουρκία. Τεχνογνωσία εικάζουμε βάσιμα όλοι οι αναλυτές ότι έχει μεταφερθεί στην Τουρκία από την Κίνα, η οποία εξηγεί εν μέρη και τις προόδους στην στρατιωτική βιομηχανία της Τουρκίας τον τελευταίο καιρό. Μάλιστα. Δηλαδή τα ναυπηγεία, τα drones που αναπτύσσει η Τουρκία είναι μεν εγχώριας κατασκευής, αλλά κάποιος έχει συνδράμει αποφασιστικά και σε κεφάλαιο, αλλά και σε τεχνογνωσία. Και εικάζουμε βάσιμα ότι υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ Κίνας και Τουρκίας σε αυτό το επίπεδο. Μάλιστα. Κύριε Λιούμπα, ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέροντα όσα μας είπατε. Ελπίζω να τα ξαναπούμε στο εγγύς μέλλον. Εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Χαρά μας.